το δούμε. Ψήνεται κάτι και θα σκάσει σύντομα. Λες, λοιπόν, εσύ θα μας πεις. Τι γίνεται εδώ πέρα. Υπάρχει μια ηλεκτρισμένη έτσι ατμόσφαιρα λίγο. Μάλιστα. Λοιπόν, για να ξεκινήσουμε να δούμε τι κάνουμε σήμερα. Με τα κρυαράκια. Είπαμε χαρτί και μολύβι. Να Α, σήμερα θα πούμε για τη δίαιτα. Όταν θα ξεκινήσετε δίαιτα. Λοιπόν, πάμε στον κρυό. Έξοδα ναι, αλλά και προοπτικές, οι οποίες θα αρχίσουν να φαίνονται έτσι περισσότερο από αύριο και μετά. Θεωρώ λοιπόν ότι από αύριο σταδιακά, στην ερχόμενη εβδομάδα, ο Μάιος θα αρχίσει να γίνεται λίγο πιο ελκυστικός, γιατί θα μπορέσετε να κινηθείτε λίγο καλύτερα και στα επαγγελματικά και στα οικονομικά και να βγείτε λίγο έξω να ξετσουμίσετε και με τις σχέσεις και επαφές και γνωριμίες και μπλα μπλα μπλα. Η σημερινή μέρα λοιπόν, παρότι προετοιμάζεται η έκλειψη αυριανή και η νέα σελήνη, είναι λίγο επιβαρυντική για τα οικονομικά. Ακόμα δηλαδή και η σημερινή και η αυριανή μπορεί να έχει κατάλοιπα, αλλά σταδιακά επίσης από αύριο και μετά, είδατε, συμπίπτει το θετικό με το αρνητικό ή τα μειωμένα έσοδα με έξοδα και μετά πάλι έσοδα και πάει λέγοντας. Ως προς τις σχέσεις, η σημερινή μέρα δεν έχει μεγάλες διαφοροποίησεις, ημιμόνων αν το έτερο ήμιση ανήκει στον Ταύρο, το Σκορπιό, το Λέοντα και τον Υδροχό, προσέχετε λίγο περισσότερο. Γιατί αυτά είναι τα ζώδια που σε αυτή τη χρονική στιγμή επηρεάζονται πιο πολύ από τα φαινόμενα αυτά και όχι μόνο από αυτά αλλά και από την πορεία του Άρη στο ζωδιακό σε αυτή την περίοδο. Διετούλα τώρα. Τρίτη, 14 του μηνός, εκεί, η εκκίνηση. Προετοιμαστείτε λοιπόν, φάτε καλά την προηγούμενη για να έχετε κέφι να ξεκινήσετε. Και να περάσουμε στον Ταύρο. Το θετικό συμβαδίζει με το δύσκολο, το ευχάριστο με το αρνητικό. Έτσι είναι αυτές οι μέρες. Από τη μια μεριά μπορεί να έχετε κάτι το οποίο σας ανεβάζει το ηθικό, νιώθετε λίγο καλύτερα και την άλλη στιγμή, τσουπ, καταφθάνει κάτι άλλο το οποίο, ξέρετε, δεν μπορείτε να κρατήσετε και τις ισορροπίες. Είναι το διάστημα τέτοιο. Η σημερινή μέρα και η αυριανή είναι οι επίμαχες και για τις αποφάσεις σας και για τις επιλογές σας, αλλά και αυτά που συμβαίνουν γενικότερα. Χρειάζεται λοιπόν να κρατήσετε όσο είναι δυνατόν την ψυχραιμία σας απέναντι σε προκλήσεις, σε πράγματα τα οποία σας ενοχλούν και βεβαίως τώρα θα καταλάβετε, όχι μόνο τώρα, σε όλη τη διάρκεια αυτού του μηνός, αλλά ιδιαίτερα σήμερα και αύριο, αν μια σχέση μπορεί να κρατηθεί, ποιες είναι οι αδυναμίες, ποιες είναι οι ελλείψεις, τι θα μπορέσετε να κάνετε γι' αυτά. Σήμερα και αύριο λοιπόν, λίγο πιο προσεκτικά παντού, από την Κυριακή και μετά θα νιώσετε έτσι Σάββατο, Κυριακή, ότι χαλαρώνει λίγο το πράγμα, αλλά όχι πάρα πολύ. Και τη φυσική κατάσταση και την υγεία οφείλεται σε αυτές τις μέρες να τις προστατεύσετε λίγο καλύτερα. Τώρα, πότε θα ξεκινήσετε τη διετούλα που λέμε? Αύριο, 10 του μηνός. Ναι, 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 απάνω στην έκλειψη και απάνω στη νέα σελήνη. Καλή αρχή. Και να περάσουμε στους διδύμους, με καλύτερες προοπτικές από αύριο, αλλά το αλλά έχει να κάνει ότι ακόμα δεν νιώθετε αυτό το ότι πατάω στα πόδια μου, μπορώ να διαχειριστώ πράγματα τόσο καλά ή τα σχέδια τα οποία οργανώνονται ότι όλα θα έχουν μια ευτυχή κατάληξη. Όμως σταδιακά από αύριο, λίγο θα νιώσετε ότι κάτι περνάει καλύτερα, κάτι μπορείτε να εισπράξετε και σε οικονομικό επίπεδο και στις δουλειές σας. Και μάλιστα ο Μάης θεωρώ ότι είναι ο μήνας που θα πρέπει να αξιοποιήσετε πλήρως. Δηλαδή να μην αφήνετε πράγματα που μπορείτε μέσα σε αυτόν τον μήνα να τα διεκπαιρεώσετε, να τα ξεκινήσετε, να τα αλλάξετε προς το καλύτερο. Αυτός είναι ο μήνας. Σταδιακά λοιπόν περισσότερο θα το νιώσετε αυτό από την Κυριακή και μετά και πάει λέγοντας και για τις σχέσεις σας αλλά και γενικότερα για το κλίμα. Πότε θα ξεκινήσετε διετούλα? Την Τετάρτη, 15 του μηνός. Την ερχόμενη 15. Δηλαδή Τετάρτη. Μάλιστα. Δίκη μου, να πάμε σε ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα, δεν έχεις πρόβλημα. Βεβαίως. Και να επιστρέψουμε μετά τους διδύμους με ποιον? Με τον καρκίνο. Με τον καρκίνο.